What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Στους έντονους ρυθμούς μιας πόλης που αλλάζει δραματικά υπάρχουν ακόμα συνοικίες και μικρές γειτονιές και ακόμα λιγότερες σαν και αυτή των εξαρχείων. Μια συνοικία στο κέντρο της πόλης όπου οι κάτοικοι και όλοι αυτοί που επιλέγουν να βρεθούν και να δημιουργήσουν στους δρόμους της διαμορφώνουν μια εστία πολύμορφης αντίστασης στον ισοπεδωτισμό της σύγχρονης καπιταλιστικής μεγαλούβολης. Μέσα σε όλα αυτά τα καθημερινά που εκτελήσονται σε αυτή την περιοχή, όπως συναυλίες, εκθέσεις, χώροι ανταλλαγής ιδεών, αυτόνομα στέκια, υπάρχει κάτι που ενώνει και αναδεικνύει τη μοναδικότητα των εξαρχείων και στον αθλητικό τομέα. Είναι ο Αστέρας Εξαρχείων, η αθλητική ομάδα της περιοχής. Το 1928 ιδρύεται ο πρόδρομος του σημερινού αθλητικού σωματείου, ο Πανεξαρχιακός. Οι δεκαετίες κυλούν με αλλαγές στις δομές και στο όνομα του συλλόγου. Ο Πανεξαρχιακός συγχωνεύεται με την υπεροχή και δημιουργείται ο ΑΣΕΝ. Το 1967 ο ΑΣΕΝ συγχωνεύεται με το Λευκό Αστέρα και δημιουργείται ο Αστέρας Εξαρχείων, όπου στις αρχές της δεκαετίας του 70 φτάνει μέχρι την Α κατηγορία Αθηνών, η οποία αντιστοιχεί στη σημερινή Γ εθνική. Εξέχουσα φιγούρα στον Αστέρα για δεκαετίες είναι ο Γίγας Μιχάλης Λόλος, πρώτα ως παίχτης και μετά ως προπονητής ως τις μέρες μας. Την περίοδο 2007-2008, ο Αστέρας σταγωνίζεται στη Β' Αθηνών. Η άνοδος άρχισε να φαίνεται από τις αρχές του πρωταθλήματος. Το αίτητο της έδρας και οι νίκες σε κρίσιμα παιχνίδια έφεραν την πολυπόθητη επιτυχία. Τα στην όμορφη τη βία, δύο
δρόμο. Έλα, Ελλήνων δικαστών, κράτων σπιστών. Εδώ η κερκίδα δεν φτιάχνεται και δεν αποζητά την ύπαρξή της μόνο μέσα από την νίκη. Ο παίκτης δεν παίζει για το χρήμα και τη μεταγραφή. Εδώ δεν χρειάζονται σπόνσορες, κεφάλαια και μεγάλοι παράγοντες για να ενισχύσουν και να συνεχίσουν την πορεία της ομάδας. Ο κόσμος, η κερκίδα, αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους αρρωγούς στην προσπάθεια καλυτέρευσης και ανόδου της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Η τσιγκάνα ομάδα των Εξαρχείων, ο κόσμος της, ο προπονητής της, περιοδεύουν κάθε Σάββατο ή Κυριακή στα μικρά γήπεδα της Αθήνας, αποδεικνύοντας την αγάπη τους για την περιοχή τους και το ποδόσφαιρο. Θα καεί, γιατί είμαστε